Δήμος Κοζάνης για τις ανάγκες του έχει δηλώσει στον ΟΕΔ 206 θέσεις, οι οποίες αφορούν καθαριότητα, διοικητικούς και διάφορες άλλες ειδικότητες. Τις οποίες μπορεί να βρει κανείς στο site του ΟΕΔ. Είναι μεταξύ αυτών και πάγιες, καλύτερα κάποιες θέσεις πάγιες ανάγκες του Δήμου, δηλαδή είναι σημαντική η παρουσία αυτών των εργαζομένων όταν θα έρθουν? Ναι, είναι απαραίτητο και κυρίως βέβαια καλύπτουν, υποτίθεται ότι καλύπτουν ανάγκες περιοδικές, γι' αυτό και είναι 8 μήνα. Πολλές από αυτές τις θέσεις προφανώς θα μπορούσαν να καλυφθούν με μόνιμους εργαζόμενους, αλλά δυστυχώς η πολιτεία σε αυτή τη φάση τουλάχιστον δεν προχωρά σε εγκρίσεις προσλήψεων μονίμων, οπότε αναγκαζόμαστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με 8 μήνα. Να υπενθυμίσουμε ότι η διαδικασία έρχεται από χθες και δεν εμπλέκεται σε Αθήνα. Ναι, θα πρέπει να ξέρει να γνωρίζει ο κόσμος, οι δημότες μας γενικότερα, ότι ουδεμία παρέμβαση υπάρχει από το Δήμο και δεν υπάρχει ούτε καν δυνατότητα στην επιλογή των συγκεκριμένων εργαζομένων. Υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά. Ο ΑΕΔ, με βάση τα κριτήρια κυρίως κοινωνικά που έχει θέσει, συντάσσει πίνακα με προτεραιότητα των εργαζομένων, και αυτός ο πίνακας έρχεται στη συνέχεια στο Δήμο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ζητήσει όλα τα δικαιολογητικά που επικαλούνται ότι έχουν στην αίτησή τους για να προσχωρήσει στη συνέχεια στην πρόσληψή τους. Και να αναφέρουμε εδώ ότι αν δεν υπάρχουν τα δικαιολογητικά τα οποία έχουν δηλώσει στην αίτηση, προφανώς δεν θα εγκριθεί η πρόσληψή τους, έτσι.